Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε λαγανίτσες ατομικές. Έτσι γίνονται φανταστικές σαν κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ξεκινάμε. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 350 γραμμάρια νερό. 20 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι μαγιά. Θα ανακατέψουμε λίγο ...500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Όταν βάζουμε ξερή μαγιά δεν χρειάζεται ενεργοποίηση. Θα χρειαστούμε και λίγο παραπάνω αλεύρι μετά για να διορθώσουμε τη ζύμη, έτσι. 8 γραμμάρια αλάτι. 20 γραμμάρια ελαιόλαδο. 'Ανακατεύουμε. Η ζύμη κολλάει, έτσι, γι' αυτό είναι και χωρίς ζύμωμα και γι' αυτό σας είπα ότι και παραπάνω θα χρειαστούμε και παραπάνω αλεύρι για μετά, εντάξει. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο, θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε σε μια γωνία να φουσκώσει, εντάξει. Αφήσαμε τη ζύμη μας και ξεκουράστηκε, εδώ έχω ζεστό νερό, έτσι, ένα ποτήρι νερό, εδώ έχω 20 γραμμάρια ζάχαρη, ανακατεύουμε. Τη ζάχαρη τη βάζουμε για να κολλήσει το σουσάμι πάνω στη λαγάνα, στις λαγανίτσες. Ανακατεύουμε να λιώσει. Το νερό να είναι λίγο χλιαρό για να μπορέσει να λιώσει πιο εύκολα η ζάχαρη. Είναι το επιπλέον αλεύρι που σας είπα, περίπου 50 με 100 γραμμάρια. Θα πάρουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε είναι που έχει κάνει. Κοιτάξτε είναι. Λοιπόν, θα μαζέψουμε. Θα ζυγίσουμε και θα κόψουμε 4 μικρές λαγάνες. 230 γραμμάρια η κάθε λαγάνα. Βλέπετε δεν χρειάζεται πλάστης, δεν χρειάζεται τίποτα. Το αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε το άλλο. Με τα δάχτυλά μας, όπως βλέπετε, δεν είναι καθόλου δύσκολο. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι δίνω χρόνο στην πρώτη λαγάνα να ξεκουραστεί λίγο το ζυμάρι, έτσι για να μπορέσουμε να το δουλέψουμε καλύτερα. Παίρνουμε το ζυμαράκι αυτό που είχαμε ανοίξει πρώτο. Κοιτάξτε πως ανοίγει τώρα. Θα το πάρουμε και όπως είναι θα το βάλουμε σε ταψί μυλαδόκολλα. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτό.
Λοιπόν, διαμορφώσαμε τις λαγανίτσες. Θα βάλουμε το νερό που σας είπα με τη ζάχαρη. Μην το φοβάστε, βάλτε το νεράκι. Καλό θα κάνει στο ζυμάρι, κακό δεν θα κάνει. Θα το ρίξουμε μπόλικο σουσάμι. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ανάψετε το φούρνο σας σε 180 βαθμούς αντιστάσεις. Εντάξει, θα αφήσετε να προθερμανθεί καλά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι, θα τις σκεπάσουμε με μία πετσετούλα και θα περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος. Μόλις ζεσταθεί ο φούρνος, θα σας δείξω τι άλλο πρέπει να κάνετε και θα προχωρήσουμε στο ψήσιμο. Λοιπόν, ζεστάθηκε ο φούρνος μας και αυτό που έχετε τώρα να κάνετε είναι αυτό. Αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί δεν θέλουμε να διαχωριστεί το κάτω μέρος με το πάνω. Πάμε για ψήσιμο 180 βαθμούς αντιστάσεις μέχρι να πάρουν ένα ωραίο χρωματάκι, γύρω στα 25 λεπτά. Λοιπόν, οι λαγανίτσες μας είναι έτοιμες, έτσι, τις καταναλώνετε αμέσως, γίνονται φανταστικές. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στο βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!